Στην Άρτα πραγματοποιείται η τέταρτη συνάντηση εταίρων του έργου Record και νοτόμες στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης για την βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές. Ειδικότερα την Τρίτη και την Τετάρτη 10 και 11 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, συναντώνται οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου Ρέκορτ από την Ελλάδα και την Ιταλία, προκειμένου να συζητηθούν τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου. Ο Διευθυντή του Εργαστηρίου Γνώση και Εφιού Πληροφορική του Τμήματο Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών, καθηγητή Χρυσότομο Στήλιο, συντονίζει τη συνάντηση. Ερευνητέ του εργαστηρίου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των ακτών του Αμβρακικού κόλπου και τη Λευκάδα, καθώ και τι δράσει για μείωση των πλαστικών απορριμμάτων. Ένα σημαντικό θέμα που συζητούν οι εταίροι αφορά τα δωρεάν σεμιναριακά μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν στην Άρτα για την βιώσιμη διαχείριση των ακτών με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τα πλαστικά απορρίμματα και την ανακύκλωση. Τα μαθήματα απευθύνονται σε Έλληνες και Ιταλούς ενδιαφερόμενους σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές καθώς και σε συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης και παρακολούθησης. Πραγματικά το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα και εγώ σαν καθηγητής του τμήματος κάνουμε πάρα πολλές δράσεις που αφορούν τόσο το περιβάλλον όσο και άλλα θέματα τα οποία έχουν σημασία για την οικονομία, για την κοινωνία της περιοχής μας. Στην προκειμένη περίπτωση υλοποιούμε ένα έργο σε συνεργασία με το Δήμο της Λευκάδας, σε συνεργασία με το Δήμο του Οτράντο και το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο της Ιταλίας, που αφορά τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων. Και για την ακρίβεια, τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων στι ακτές και το πώ αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να αυξηθεί η γνώση του κόσμου για τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων, την τους, τη βέλτιστη διαχείρισή τους, να αυξηθεί η γνώση του, ε, των νέων για τέτοια τύπου θέματα και το πώς αυτά τα, αυτά τα πλαστικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, προβλέπουμε δράσεις ε, σεμιναρίων, σεμινάρια για νέους επαγγελματίες, επαγγελματίες ερευνητές αποφοίτους φύτους οι οποίοι θα μπορέσουν να ε, μάθουν τι σημαίνει η διαχείριση πλαστικών αποβλήτων και το πώς αυτή μπορεί να γίνει βέλτιστη. Επιπλέον υπάρχουν δράσεις που αφορούν την νεολαία, τους νέους, θα γίνουν εργαστήρια για νέους μαθητές προκειμένου να δουν τι σημαίνει η διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων και μάλιστα πιο συγκεκριμένα εμείς αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε μία δράση επίδειξης. Σε αυτή τη δράση επίδειξης θα μαζεύουν τα παιδιά πλαστικά, πλαστικά μπουκάλια, και, τα λοιπά, και θα μπορούν μέσα από ένα 3D printer να σχεδιάσουν και να φτιάξουν κάτι χρήσιμο βασιζόμενα σε πλαστικά απόβλητα που μαζεύουν στις ακτές. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάποιες προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των πλαστικών απορριμμάτων από παράκτιες περιοχές. Αν έχετε δει τον τελευταίο χρόνο, εδώ και δύο χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα πλαστικά απόβλητα, να επισημάνω ότι ακόμα και το καλαμάκι του καφέ πλέον ε, κατηγοροποιείται, όπως επίσης και πάρα πολλά άλλα είδη καθημερινής χρήσης. Και αυτό γιατί έχει, διαπιστω... γιατί έχει διαπιστωθεί πλέον. Έχει διαπιστωθεί ότι όλα αυτά στην πραγματικότητα διαλύονται μέσα στη θάλασσα και στο τέλος μέσα από την τροφική αλυσίδα, επανέρχονται και στον άνθρωπο. Δηλαδή, μέσα από το ψάρι, θα το, θα το φάει το ψάρι, θα δημιουργηθούν μικροπλαστικά και θα ξαναέρθει και θα επηρεάσει τον άνθρωπο και γενικότερα την... τη ζωή. Άρα, λοιπόν, οι δράσει πλέον ενεργοποιούνται. Υπάρχουν πάρα πολλέ δραστηριότητε στη συγκεκριμένη περιοχή, ιδιαίτερα σε πανευρωπαϊκό και είναι σημαντικό και πρωτοποριακό το γεγονό ότι εμεί ήδη εδώ και 1,5 χρόνο ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα και συνεργαζόμαστε με φορείς τη περιοχή μα και ιδιαίτερα και με τον φορέα ε, του Αμβρακικού Κόλπου ε, με, τους οποίου, με τον οποίο έχουμε και πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αυτό ήθελα να σας πω ότι η συνεργασία αυτή την οποία έχετε με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού και Λευκάδας μπορεί να δώσει κάποια στοιχεία και ως προς την κατάσταση που υπάρχει τώρα αλλά και ως προς πώς μπορεί να βελτιωθεί. Μα και βέβαια ούτως ή άλλως εμείς σαν Πανεπιστημιακό Ίδρυμα έχουμε κάνει τι αντίστοιχε μελέτε, ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση και υπάρχουν αυτή τη στιγμή προτάσει για το πώ η υπάρχουσα κατάσταση θα βελτιωθεί. Προτάσει οι οποίε απευθύνονται και στο Φορέα Διαχείριση Αμβρακικού... και στο Δήμο τη Λευκάδα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι και εταίρο στο έργο και έχει τη δυνατότητα μέσα από τι δράσει του έργου να υιοθετήσει τι προτάσει που θα κάνουμε σαν ε, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Οι τοπικέ κοινωνίε αφουγκράζονται την ανάγκη αυτή για την ε, βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντο. Η τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έρχονται σε, σε, καθημερινή διαχείριση με τις ακτές, όπως είναι παράδειγμα οι αλληλείς, όπως είναι οι άνθρωποι, οι διαχειριστές παραλίας, οι διάφορες καφετέρειες, ο, ο, οι μαρίνε κτλ. που πραγματικά το αφογκράζονται... και μάλιστα ε, έχουμε διαπιστώσει μέσα από μια διαδικασία ερωτηματολογίων που έχουμε χρησιμοποιήσει, μια μεθοδολογία για να διαπιστώσουμε ποιε είναι οι ανάγκε, ποιε είναι οι δικέ του προτάσει, γιατί αυτοί είναι και οι χρήστε, αλλά και ταυτόχρονα σε κάποιο βαθμό θα μπορούσαν να και οι άνθρωποι που διαχειρίζουν τα πλαστικά και έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώ θα τα διαχειριστούν. Δηλαδή, ο ψαρά, όταν θα τελειώσει τα δίχτυα, τα πλαστικά, τι θα τα κάνει αυτά. Πρέπει να μάθει τι θα τα κάνει. Ή όταν θα βρεθεί μια πλαστική ε, καρέκλα από μια καφετέρια σπασμένη, τι θα πρέπει να γίνει. Και όλα αυτά, για να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία, προβλέπουμε και σεμινάρια για αυτούς τους ανθρώπους, για τους... Ε, χρήστε των παράκτιων περιοχών, όπω είναι οι ψαράδε, όπω είναι οι αλληλεί, όπω είναι οι επαγγελματίε που διαχειρίζονται στη θάλασσα, έτσι ώστε να μάθουν τι σημαίνει το πλαστικό, πώ το διαχειρίζονται σωστά και το πώ θα, θα, αξιοποιήσουν τη χρήση του στη συνέχεια. Το έργο Record έχει ω αντικείμενο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από οικονομικέ δραστηριότητε που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και ιδιαίτερα με την παρουσία αποβλήτων στις περιοχές αυτές. Το έργο ανήκει στα προγράμματα Ευρωπαϊκή Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και συμμετέχουν τρεις δήμοι. Ο Δήμος Οτράντο, επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Σάντα Σεζάρια Τέρνε και ο Δήμος Λευκάδας, καθώς και δύο πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση, η οποία είναι σημαντική όχι μόνο για το επιστημονικό κλάδο, αλλά και έχει μεγάλο, μεγάλη προσθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, για την αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι στα πλαίσια του προγράμματος θα αναπτυχθούν δράσεις, οι οποίες θα έχουν αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημονικών φορέων και των κατοίκων. Θα εντοπίσουμε προβλήματα μέσα από συνεντεύξεις, από πτήσει με ντρόν, γύρω από τις άμεσα πληγήσεις, περιοχές από τη θα έχουμε λοιπόν υλικό απευθεία από το πεδίο, από τη, τα σημεία ενδιαφέροντο και θα προκύψουν μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων συγκεκριμένε δράσει, οι οποίε θα προταθούν για υλοποίηση και από του φορεί αλλά και από του κατοίκου. Νομίζω αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική δράση που, αν τελικά υλοποιηθεί όπω την έχουμε σχεδιάσει, θα έχει προσθέμενη αξία και για το, για ό, για ό, για, για, για το σύνολο, και για την επιστημονική κοινότητα αλλά και για του κατοίκου. Τι χρονικό ορίζοντα έχει αυτό το πρόγραμμα, ε, Το πρόγραμμα έχει Ακόμα, ε, κάπω χρονικό διάστημα το που θα εξελιχθεί, είναι ακόμα δράση σε εξέλιξη. Και ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή παράταση τη δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται. Γιατί όταν μιλάμε για μια αριθμητική δράση, ε, υπάρχουν παράγοντε οι οποίοι είναι, ε, ε, δεν μπορεί να του σταθμίσει, ε, να του προβλέψει 100%. Οπότε θα υπάρξει σίγουρα και μια μικρή παράταση, φαντάζομαι. Θα τα επικοινωνήσετε αυτά τα στοιχεία με τι τοπικέ κοινωνίε. Δηλαδή, μιλάω για μια ανοιχτή συζήτηση με του Δήμου, με την Περιφέρεια ενδεχομένω, που θα μπορούσαν και εκείνοι να σα βοηθήσουν. Βεβαίω, υπάρχει στο πλάνο επικοινωνία των αποτελεσμάτων του προγράμματο. Ο στόχο είναι να υπάρχει ένα τελικό αποτέλεσμα. Οπότε και μέσα από ανοιχτέ συναντήσει και μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση και μέσα από καθαρά επιστημονικά συνέδρια θα υπάρχει μια προσπάθεια όλο αυτό το υλικό να, να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό και σίγουρα η, η μεθοδολογία να γίνει πια κοινώ αποδεκτή αλλά και τα συμπεράσματα καθώς και οι προτάσεις που θα κάνουμε για επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων, νομίζω θα φτάσουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Αν μπορούσαμε να θέσουμε μία βάση για τα πλαστικά απορρίμματα στι παράκτιε περιοχέ, θα λέγαμε ότι εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι αρκετά σημαντικό το πρόβλημα. Ναι, στη δυτική περιοχή τη Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Ε, δεν σημαίνει όμω ότι και άλλε περιοχέ δεν έχουν ανάλογα προβλήματα. Γενικά η ρήπανση σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, ε, από χτε, όχι σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.